Η Βρετανική κυβέρνηση δημοσιοποίησε το σχέδιό της εν ώψη των διαπραγματεύσεων για την αποχώρηση της χώρας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόκειται για τη λευκή βίβλο του Brexit, ένα κείμενο 77 σελίδων που θέτει τις προτεραιότητες για την πλευρά της Βρετανίας. Προβλέπεται ο έλεγχος των μεταναστευτικών ροών, αλλά και η επιδίωξη μιας συνεκτικής συμφωνίας ελεύθερου εμπορίου με την Ευρώπη. Η Λευκή Βίβλος καθιστά σαφές πως χρειάζεται να φέρουμε ξεχωριστή νομοθεσία στο τομείς όπως η μετανάστευση για να υπάρξει μια ομαλή και αμοιβαία επωφελής έξοδος και να αποφευθεί μια χαοτική έξοδος, τόνισε ο David Davis. Οι εργατικοί και τα κόμματα της Ελλάσσονας αντιπολίτευσης θα επιχειρήσουν να επιφέρουν τροποποιήσεις στο νομοσχέδιο προκειμένου να έχουν μεγαλύτερο ρόλο στις συνομιλίες. Κύριε Πρόεδρε, πρόκειται για χάος. Θα έχει επιπτώσεις για όλους μας και ο λαός αξίζει κάτι καλύτερο, ανέφερε ο Στίβεν Γκέτινγκς, βουλευτής του Εθνικού Κόμματος Σκωτίας. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Brexit τόνισε πως η Λευκή Βίβλος περιγράφει την εφαρμογή μιας συλλημμένης απόφασης. Βασικός στόχος του Πρωθυπουργού της Βρετανίας, Τερέζα Μέι, είναι η διαδικασία να ξεκινήσει μέχρι το τέλος Μαρτίου.